Χρυσή χρονιά για τον τουρισμό κρουαζιέρα, σαν είναι η φετινή για το λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς θα ξεπεράσει ακόμη και το περσινό ρεκόρ επισκεπτών. Ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, η αύξηση σε επιβάτες ανέρχεται στο 60%, ενώ η προσεγγίση κρουαζιερόπλοιων αγγίζει το 57%. Το 40% των επισκεπτών είναι Αμερικάνοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Αυστραλία και την Ιρλανδία. Ευελπιστούμε σε περισσότερο κόσμο, γιατί θα είναι καλό για το Ηράκλειο. Εγώ πιστεύω ότι με την αύξηση των κρουαζιερόπλοιων και περισσότερο των Αμερικάνων θα δώσει μια πνοή οικονομική στα καταστήματα του Ηρακλείου. Ένα ακόμη πλωτό παλάτι έδεσε το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Αζούρα με 3.500 επιβάτες. Στην ανωδική πορεία της κρουαζιέρας και στην ψήφο εμπιστοσύνη στο λιμάνι του Ηρακλείου που δίνουν μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του. Πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλύτερη και από το 23, που πραγματικά είχαμε ρεκόρ. Αρκεί να σας πω ότι το τρίμηνο του 24, συγκρινόμενο με το τρίμηνο, δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 23, είναι αυξημένο περίπου κατά 60% ως προς τους επιβάτες. Αυτό είναι ευχάριστο. Τον Απρίλιο ξεκινούν κρουαζιέρες με home port το λιμάνι του Ηρακλείου, με τις προσεγγίσεις να είναι αυξημένες, εξέλιξη που αναμένεται να αποτελέσει ανάσα στην αγορά και την τοπική οικονομία. Εφόσον θα κάνουν το πρόγραμμα να φεύγουν το βράδυ, να έρχονται και να φεύγουν, δεν αφήνουν τίποτα. Αλλά και 10 ευρώ να αφήνει ο καθένας, καταλαβαίνει τις χιλιάδες κόσμους ότι είναι μεγάλο ποσό. Λογικά και τα έσοδα του νασιολογικού χώρου αυξάνονται καταπληκτικά. Δεν το συζητάμε. Ο τουρισμός είναι δυστυχώς η μόνη πηγή εσόδων. Αναμένεται να έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, παρά το ότι τα γεγονότα στην Τινησία με τους Χούθη έχουν επηρεάσει αρκετά δρομολόγια, δηλαδή είχαμε περίπου 30 ακυρώσεις κρουαζιερόπλοιων λόγω εξαιτίας των Χούθη. Πιστεύουμε ότι πάλι θα έχουμε νέο ρεκόρ αφήξεων. Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της κρουαζιέρας στο πρώτο τρίμηνο, καθώς υπήρξαν 11 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων με 11.850 επιβάτες, ενώ συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου 266 κρουαζιερόπλοια θα καταπλέψουν στο λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό και αξιόπιστο προορισμό κρουαζιέρας, με την αύξηση να αγγίζει το 10% σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την αγορά του Ηρακλείου. Οι επιβάτες έρχονται με home port κρουαζιερόπλοιο, ξοδεύουν περίπου 30-40% πάνω από αυτούς οι οποίοι έρχονται με τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία απλώς περνάνε από το Ηρακλείο.